Σημείο αναφοράς για δημότες και επισκέπτες θα αποτελέσουν τους προσεχείς μήνες τα ενετικά τείχη, μνημείο που θεωρείται από τα σπουδαιότερα στο είδος του στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Οι εργασίες, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από 6 μήνες, προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Αφορούν παρεμβάσεις σε μια τεράστια έκταση όπου διαμορφώνονται περιπατητικές διαδρομές, σημεία αναψυχής, υποδομές για ηλεκτροφωτισμό και άρδευση. Έχουμε σε εξέλιξη και την διαμόρφωση της περιπατητικής διαδρομής, το υπερυψωμένο κομμάτι του τείχους, που ξεκινάει από το μηχανολογικό χαμηλά στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και φτάνει μέχρι τη Βίγλα στο παλιό πάρκινγκ της Δεπτάη. Θα είναι μια αδιάσπαστη διαδρομή πάνω από 2,5 χιλιόμετρα, που θα έχει κατάλληλο υλικό και για τρέξιμο και για περίπατο και για να κινηθεί κάποιος με αμαξίδιο ή μια μαμά που θα έχει το παιδί της σε καρότσι. Οι μακέτες εντυπωσιάζουν. Η εικόνα αλλάζει αισθητικά και περιβαλλοντικά με τη φύτευση δεκάδων στρεμάτων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χώρο πολιτισμού, πρασίνου και το μεγαλύτερο κοινό χρήστο χώρο, όπου δημότες και επισκέπτες θα απολαμβάνουν τη βόλτα τους, μαθαίνοντας ταυτόχρονα την ιστορία των ενετικών τείχων. Θα έχει δύο αναψυκτήρια και πάρα πολλά στρέμματα νέων φυτεύσεων, περίπου 40 στρέμματα σε σχέση με τα 15 που είναι το πάρκο Γεωργιάδη, για να συλλάβουμε λίγο το μέγεθος της παρέμβασης, και πληροφοριακή σήμανση που θα δίνει σε όλους όσοι ανεβαίνουν πάνω τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία κάθε σημείου των τείχων αλλά και της πόλης. Όπως τονίζει η Δημοτική Αρχή, το Ηράκλειο μετατρέπεται από μια πόλη με τείχη στην πόλη των τείχων. Αυτό το έργο μαζί με την ανάδειξη των πυλών με μια εγκατάσταση έκθεσης για την ιστορία της πόλης και των τείχων στην πύλη Παντοκράτορα και μια έκθεση αντίστοιχα αφιερωμένη στην Εθνική Αντίσταση στο Άμα Κάση, νομίζω θα κλείσουν το πρώτο κομμάτι του puzzle, το οποίο μαζί με τα έργα των αναστηλώσεων θα μας αποδώσουν ένα ασφαλές μνημείο από άκρη σ' άκρη. Τα αποτελέσματα θα είναι ορατά το καλοκαίρι, ενώ το εμβληματικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023 και όπως εκτιμάται, τα ενετικά τείχη θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Έχουμε επικεντρωθεί στην διαμόρφωση του παλιού πάρκινγκ από τη Βίγλα μέχρι την καινούργια πόρτα. Και τώρα, αν τον επισκεφτείτε, θα δείτε ότι είναι ορισμένη και οριοθετημένη η περιπατητική διαδρομή και έχουν γίνει και οι φυτεύσεις. Έχουμε σε υποκατασκευή και το νέο αναψυκτήριο στο αλσίλιο της καινούργιας πόρτας και την εγκατάσταση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, τα οποία θα είναι σύγχρονα, αντιβανδαλιστικά, με LED φωτισμό και πολύ καλύτερο φωτοτεχνικό αποτέλεσμα σε όλη την περιοχή των τείχων μέχρι το Μαρτινέγκο.